αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Οι ευθύνες για το ότι έχουν γίνει δεκάδες δυστυχήματα αλλά και τροχαία ατυχήματα δείχνει ότι δεν είναι η κακιά η ώρα και η στιγμή υπεύθυνη, αλλά οι εγκληματικές ευθύνες τόσο των κυβερνήσεων αλλά και της περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής Λαρισαίων, διότι από τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν διόδια στον εθνικό δρόμο, όλη η κυκλοφορία από και προς το Βόλο και προς Λάρισα αντιστρόφως περνάει από εδώ. Επομένως, είναι ένας δρόμος πολύ βεβαρημένος. Άρα το αίτημα για να γίνει ήπιας κυκλοφορίας αυτός ο δρόμος πρέπει να συνοδευτεί με την κατάργηση των διοδίων και δεύτερον πρέπει να γίνουν τα αναγκαία έργα με την παράκαμψη της οδού Βόλου από το ύψος της Βιοκαρπέτ μέχρι την έξοδο της Λάρισας, ούτως ώστε να μην μπαίνουν εδώ ούτε τα μεγάλα οχήματα, ούτε πάρα πολλά που επισκέπτονται εδώ επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχουν, είτε πηγαίνουν προς το Βόλο. Διαφορετικά δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η Λαϊκή Συσπήρωση το έχει αναδείξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντίστοιχα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όλοι προσπαθούν να παίξουν ένα άθλιο πινκ-πονγκ μεταθέτοντας τις ευθύνες τους ο ένας προς τον άλλον και το αποτέλεσμα εδώ και 20 χρόνια είναι να πληρώνουμε αθώα θύματα και στην οδός Βόλου.